το μηχάνημα είναι μια τεχνολογία αμερικάνικης προέλευσης και βέβαια χρησιμοποιείται ανά τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα είχα την καλή έμπνευση ή την κακή να προσπαθήσω να φέρω αυτή την τεχνολογία. Αφού η εμπειρία τουλάχιστον 45 ετών πάνω στην οδική ασφάλεια, ασχολείται η εταιρεία μου, μου επέβαλε κάτι τέτοιο. Πραγματικά σε δύσκολους καιρούς έκανα μια σοβαρότατη επένδυση, πήρα 3 μηχανήματα αυτής της τεχνολογίας με την πίστη ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ στην οδική ασφάλεια. Το ξεκίνησα βέβαια να το φέρω με την αρχή ότι θα κάνω δουλειές, μια επανάσταση, γιατί είναι μια μέθοδος πρωτοπεριακή, η οποία εφαρμόζεται πάνω σε όλα τα οδοσώματα, τα παλιά οδοσώματα, αλλά ακόμα και σε καινούργια. Το παλιό οδόσωμα παρουσιάζει ολισθηρότητα και δυστυχώς όλοι οι δρόμοι της Ελλάδος έχουν πολύ μεγάλη. Περνάει πάνω από την άσφαλτο, πάει με δύναμη σφαιρίδια ατσάλινα πάνω στην άσφαλτο και δημιουργεί μια, το αγριεύει την, για να το πούμε τελείως απλά, την επιφάνεια, η οποία αυξάνει τολμερά την αντιολίσθηση. Ένα πάρα πολύ καλό δείγμα είναι οι στροφές της Λάρκηδας και βέβαια εξακολουθεί να πηγαίνει η δουλειά μέχρι το Σούνιο. Βέβαια περνώντας ο κόσμος νιώθει ότι κάτι έγινε και θα έπρεπε να ενημερωθεί τι ακριβώς γίνεται. Είναι μια μέθοδος πάρα πολύ φθηνή σε σύγκριση με καινούργια στατικά δοσώματα. Δίνει αποτελέσματα πολύ πιο ισχυρά και πιο καλά από την απλή ασφαλτόσωση. Αυξάνει δείκτες όταν ο δρόμος παρουσιάζει δείκτη 20 και 30, ανεβαίνει στο 85-90. Τεράστιες αυτές που δεν μπορεί κανένα ασφαλτικό να τις φτάσει. Πιάνοντας λοιπόν διάφορες δοκιμές σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε πολύ επικίνδυνες στροφές, ανακάλυψα πράγματα το οποίο δεν πίστευα ούτε εγώ ο ίδιος, το τι αποτελεσματικότητα έχει. Ένα παράδειγμα είναι ότι έφτιασα ένα κομμάτι στην Πελοπόννησο, μεταξύ Τρίπολης και Σπάρτης, και το πιστεύει κανείς ή όχι, υπάρχουν πιστοποιητικά από την τροχέα. Από τότε που έγινε, από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα ατύχημα. Μπάρες που βάζανε γιατί από κάτω είναι εγκρεμός και τις αλλάζανε κάθε εβδομάδα οι υπηρεσίες, τώρα δεν τις έχει ακουμπήσει το αυτοκίνητο. Κάναμε στην Αττική Οδό, το εφαρμόσαμε το 10, είναι τώρα 4 χρόνια, το κάναμε σε μεγάλη έκταση, κάπου 60-70 χιλιάδες εισαγωγικά και μέχρι σήμερα παρουσιάζει, οι βεβαιώσεις που μας δίνουν είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα στα σημεία που έγινε. Κάναμε στην Εγνατία Οδό, πήγαμε στην Κύπρο. Βλέπω ότι με αυτό το πράγμα σώζονται ζωές. Για μένα μία ζωή είναι, αξίζει αυτό το πράγμα να το εφαρμόσει κανείς αμέσως. Εδώ βλέπω και συνειδητοποιώ ότι κάθε χρόνο, τουλάχιστον στα σημεία που έχω κάνει, να έχουν σωθεί άνθρωποι, δεν πρέπει να το συζητάμε καθόλου. Είναι κάτι φοβερό και απίστευτο. Και αυτό το απίστευτο το κάνει και δύσκολο. Γιατί πας, ας πούμε, και λες, ή παίρνεις πιστοποιητικά ότι αυτό το πράγμα αποδίδει
αυτά που αποδίδει πραγματικά και άλλο δεν τα πιστεύει. Σου λέει τυχαίο είναι το συμβάν, τυχαίο εδώ, τυχαίο εκεί, τυχαίο παραπέρα. Αλλά οποιοδήποτε δει τη μέθοδο την ώρα που την εφαρμόζεις, άσχετος να είναι, καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα έχει πραγματική απόδοση. Ίσα ίσα είναι μέσα στην πράσινη φιλοσοφία, περνάει το μηχάνημα αυτό και δεν αφήνει τίποτα. Ίχνος σκόνης, ίχνος καυσαερίου, ίχνος καταλήπων κλπ. Περνάει με το πέρασμά του, αποδοπάει τα πάντα και αφήνει πίσω το έτοιμη επιφάνεια. Δεν παρακολουθεί η κυκλοφορία, μπορείς να εφαρμόσεις τη μέθοδο και να μην κλείνεις δρόμους. Είναι ταχύτατο στην εκτέλεση, μπορεί να βγάλεις 10-15 χιλιάδες τετραγωνικά την ημέρα. Είναι πάνθινο, δηλαδή σε σχέση με ένα ασφαλτικό οδόστρωμα είναι το 1 δέκατο της αξίας. Και όλα αυτά τα πλεονεκτήματα το κάνουν δύσκολο, γιατί ο άλλος δεν το πιστεύει. Αυτό που με κάνει να ησυχάζω, που δεν ησυχάζω ποτέ, είναι αυτό ότι αυτό το πράγμα μόνο του πλέον. Θα αρχίσει να το βλέπει ο κόσμος, θα αρχίσει να το βλέπουν οι υπηρεσίες και θα το συνειδητοποιήσει. Έχω την φιλοδοξία και έχω και το σκοπό να πω ότι έφερα μια νέα τεχνολογία και ότι αν έχουμε, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 νεκρούς κατά χρόνο, αν μπορέσω με αυτή την τεχνολογία και σώσω τους μισθούς, είναι για μένα θα είναι ικανοποίηση. Έναν να σώσω, όχι χίλιους, έναν άνθρωπο να σώσω με αυτή την τεχνολογία, για μένα θα είναι επιτυχία.